Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένας γέροντας, ο Τζεπέτο, που ζούσε σε ένα μικρό χωριό της Ιταλίας. Ήταν ξυλουργός που έφτιαχνε σπίτια και από καιρό σε καιρό τραπέζια και καρέκλες. Α, ωραία! Έχουμε καλή μέρα! Ώρα για δουλειά! Με αυτό το κούτσουρο θα φτιάξω το πόδι της καρέκλας. Προσεκτικά! Ο, τι έγινε, μπα, θα το φαντάστηκα. Τι με χαργαλάς εκεί. Δεν θέλω να γίνω πόδι καρέκλας. Θέλω να γίνω παιδάκι. Ω, σε παρακαλώ, κάνε με παιδάκι. Θέλω πόδια που τρέχουν, χέρια που αγγίζουν. Θέλω αυτιά και μάτια. Ένα στόμα, μια μύτη και ό,τι άλλο έχει ένα παιδάκι. Ω, σε παρακαλώ, κάνε με παιδάκι. Και έτσι θα σε φωνάζω πατέρα ή μπαμπά. Η μπαμπούλη, η... Προτιμώ το πατέρα. Εντάξει, πατέρα. Εντάξει, θα σε κάνω ένα παιδάκι πολύ όμορφο. Κι έτσι ο Τζεπέτο προσπάθησε να φτιάξει μια μαριονέτα. Και όταν την τελείωσε, την ονόμασε Πινόκιο. Τελείωσα. Έλα, Πινόκιο, προσπάθησε να περπατήσεις. Πατέρα, δεν μπορώ να περπατήσω. Τι έγινε? Προσοχή, Πινόκιο, προσπάθησε να περπατήσεις αργά. Έτσι, μπράβο. Πολύ καλά, πολύ καλά. Αργά. Πατέρα, πατέρα, μπορώ να περπατήσω, ζήτω. Ευχαριστώ, πατέρα. Και έτσι ο Τζεπέτο και ο Πινόκιο άρχισαν να ζουν σαν πατέρας με γιο. Πατέρα, πεινάω πολύ. Μα φυσικά, παιδί μου. Πάμε να φάμε. Φάει το φαγητό σου, Πινόκιο. Ευχαριστώ, πατέρα. Το ψωμί είναι λίγο σκληρό. Μην είσαι τόσο κακομαθημένος, Πινόκιο. Δεν θέλω να φάω. Είσαι ψεύτης, πατέρα. Δεν μ' αγαπάς. Αν μ' αγαπούσες αληθινά, δεν θα μου δίνες να φάω τόσο σκληρό ψωμί. Πρόσεχε, Πινόκιο. Είσαι ψεύτης, πατέρα! Δεν μ' αγαπάς! Είσαι ψεύτης! Είσαι πολύ κακό παιδάκι, Πινόκιο! Ποιος το είπε αυτό? Πού είσαι? Τι? Ένας γρίλος είσαι μόνο? Δρόμο! Άσε με ήσυχο! Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό στον πατέρα σου, Πινόκιο. Είναι φτωχός, δεν έχει λεφτά. Το ψωμί μόνο ήταν μοναδικό πράγμα που είχε για να φάει. Ψέματα λες, μου λες ψέματα! Είσαι μπούφος, Πινόκιο. Δεν είναι μόνο το σώμα σου, αλλά και η καρδιά σου και το μυαλό σου είναι από ξύλο. Είσαι πάρα πολύ κακό παιδί, να το ξέρεις αυτό. Ασταμάτα! Ανεδέστατε! Αντίο, Πινόκιο. Κι ήμουν σίγουρος πως ήταν απλώς ένας γρίλος. Ωχ, πόσο πολύ πεινάω. Άρα για πού να πήγε ο πατέρας μου? Ωχ, πόσο κρύο κάνει. Σου έφερε ένα ολόφρεσκο ζεστό ψωμάκι. Αλήθεια? Πάρε τα βιβλία σου για το σχολείο, Πινόκιο. Αλήθεια, μπορώ να πάω στο σχολείο? Άπιου! Πατέρα, πού είναι το παλτό σου? Το... Άπιου! Το αντάλλαξα για να πάρω ψωμί. Άπιου! Και τα βιβλία σου. Ω, συγγνώμη, πατέρα. Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Δεν το ξέρω ότι είσαι τόσο φτώχος. Δεν το ξέρω. Και τώρα κατευθείαν στο σχολείο, Πινόκιο. Μη σταθείς στο δρόμο για να παίξεις. Ναι, πατέρα. Στο υπόσχομαι. Θα είμαι καλός μαθητής. Αντίο, πατέρα. Λα 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 λ
τηρήσει την υπόσχεσή του. Ε, φίλε, από πού πας στο σχολείο? Α, μάλλον από εδώ πάει. Έχω την τιμή να σας παρουσιάζω το καλύτερο θέαμα στη γη. Και τώρα, το καλύτερο θέαμα του τσίρκου μας, ο Αρλεκίνος. Και τώρα, οι γελοτοποιοί που κάνουν τα παιδάκια να γελάν τόσο πολύ. Σας παρουσιάζω το μεγαλύτερο θέαμα στον κόσμο. Τόσο αστείο που δεν θα πάψετε στιγμή να γελάτε. Ελάτε, ελάτε. Η παράσταση αρχίζει σε λίγα λεπτά. Τα λεφτά, μικρέ μου. Λεφτά! Δεν έχω λεφτά! Δεν μπαίνεις μέσα αν δεν πληρώσεις. Αν δεν έχεις λεφτά, πουλήσε τα βιβλία σου. Α, δεν μπορώ να πουλήσω τα βιβλία. Τότε δεν θα δεις και την παράσταση. Λεφτά, λεφτά, όλα γίνονται με λεφτά. Θέλω να δω την παράσταση. Αλλά δεν μπορώ να πουλήσω τα βιβλία μου. Ο πατέρας πουλήσε το μοναδικό του παλτό για να μου το αγοράσει. Η παράσταση θα πρέπει να είναι πολύ διασκεδαστική. Ω, πρέπει να τη δω. Θα πάω αύριο στο σχολείο. Αν δεν ξεκινήσουμε τώρα για το σχολείο, Πινόκιο, θα αργήσεις. Θα πάω αύριο στο σχολείο. Α, Πινόκιο, τι υποσχέθηκε στον πατέρα σου. Πινόκιο, Πινόκιο, έλα εδώ. Κι έτσι ο Πινόκιο πούλησε τα βιβλία του και πήγε να δει το τσίρκο. Ει, είσαι εσύ ο Πινόκιο? Ει, Πινόκιο, Πινόκιο, έλα εδώ. Παιδιά, ο Πινόκιο είναι ένας από εμάς εδώ. Μπράβο, 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 Πινόκιο! Ε, τι γίνεται? Πες του να φύγει από τη σκηνή, φύγε, φύγε, Πινόκιο από εκεί, φύγε γρήγορα! Τα λεφτά μας πίσω να δώσετε! Φτάνει, φτάνει πια! Τι κάνεις, Πινόκιο? Καλό είναι! Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα, αλήθεια! Έλα μαζί μου, μικρέ! Με φώναξες. Λυπάμαι πολύ για ό,τι συνέβη. Είμαι σίγουρος πως ξέρεις ποια θα είναι η τιμωρία σου, έτσι. Συγγνώμη, μη με ρίξεις τη φωτιά. Συγχώραμαι, σε παρακαλώ. Μα είναι φοβερό αυτό. Δεν μπορείς να το ρίξεις τη φωτιά. Είναι ξύλινος. Θα καεί. Τι θες να ρίξω και εσένα στη φωτιά, μικρέ? Όχι, αλλά ο Αρλεκίνος δεν ευθύνεται για τίποτα. Εγώ φταίω για όλα. Γι' αυτό πρέπει να συγχωρήσεις τον Αρλεκίνο, κύριε. Πολύ καλά. Αλλά εάν συγχωρέσω τον Αρλεκίνο, πρέπει να τιμωρήσω κάποιον άλλο στη θέση του. Κατάλαβες? Ναι. Αν συμφωνείς να σε τιμωρήσω στη θέση του Αρλεκίνου, θα τον συγχωρέσω. Μα... εγώ... Δεν συμφωνείς σωστά. Τότε... ένα... δύο... Βοήθεια, Πινόκιο. Βοήθεια, βοήθεια. Βοήθεια, Πινόκιο, βοήθησέ με. Όχι, όχι, βοήθεια, βοήθεια. Ας τον κάτω. Θα αλλάξω εγώ τη θέση μαζί του. Αλλά προτού με κάψεις, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Σε παρακαλώ, πες στον πατέρα μου ότι λυπάμαι που ήμουν άτακτο παιδί. Ότι τον αγαπάω και ότι θα ήθελα να βγάλω πολλά λεφτά για να μπορεί να τρώει ό,τι έβαζε η όρεξή του. Αλλά τώρα πια δεν μπορώ να κάνω τίποτα για εκείνον. Σε παρακαλώ, πες το ότι λυπάμαι. Ότι λυπάμαι πολύ. Ο πατέρας μου είναι ένας ξυλουργός που το λένε Τζεπέτο. Σε παρακαλώ. Αλλά μαζί μου υπήρξε ο καλύτερος πατέρας. Τώρα που έφτασε το τέλος μου, ο πατέρας μου θα λυπηθεί πάρα πολύ, κύριε. Αυτή η φωτιά με που πόνεσε τα μάτια. Αρλεκίνε, τι στέκεις εκεί? Λύσε, λύσε το μικρό αμέσως.
Και τώρα γύρισε στον πατέρα σου, αλλά μην ξαναχώσεις τη μύτη σου στο τσίρκο μου, γιατί θα θυμώσω πολύ. Το άκουσες αυτό? Α, ευχαριστώ! Το ήξερα πως είστε καλός άνθρωπος. Φαντάζομαι το πρόσωπο του πατέρα μου όταν με δει να έρχομαι με 5 χρυσά νομίσματα. Πρώτα θα το αγοράσω ένα καινούριο παλτό και μετά τα βιβλία μου. Και αύριο θα πάω στο σχολείο. Γιούπι! Γεια σου, πατέρα! Πινόκιο, μη φωνάζεις τόσο δυνατά. Συγγνώμη, πατέρα. Πινόκιο, να πας κατευθείαν στο σχολείο. Ναι, πατέρα. Και μη χάσεις τα λεφτά. Μην ανησυχείς. Γεια σου, πατέρα. Πρώτα θα αγοράσω τα βιβλία μου και θα πάω στο σχολείο. Και το μεσημέρι που θα γυρίζω, θα πάω να αγοράσω παλτό για τον πατέρα μου και καλό φαγητό. Τι βαρεμάρα. Χρυσά νομίσματα. Α, όχι. Η Αλεπού και ο γάτος ήταν πανούργα πλάσματα. Τα χρυσά νομίσματα του Πινόκιο κινδύνευαν πολύ. Πινόκιο. Καλημέρα. Καλημέρα. Πινόκιο, πώς θα σου φαινόταν να έκανες 100 φορές περισσότερα τα νομίσματά σου? Ουάου, 100 φορές? Αλήθεια? Ναι, αν έρθεις μαζί μας, θα κάνεις τα νομίσματά σου 100 φορές περισσότερα. Τώρα πρέπει να πάμε. Δεν μπορώ. Υποσχέθηκα στον πατέρα μου να πάω στο σχολείο. Όχι. Κρίμα. Και θα μπορούσες να κάνεις τα νομίσματά σου 100 φορές περισσότερα. Ίσως και 1000. 1000! Μπορεί και 2000. Ψέματα λένε, ψέματα. Μην τους πιστεύεις. Σταμάτα, σταμάτα εσύ. Μια λέξη ακόμα και θα σε κάνω τηγανιτό. Σταμάτα. Έλα, Πινόκιο, πάμε. Αν πολλαπλασιάσω τα νομίσματά μου 1000 ή 2000 φορές, ο πατέρας μου δεν θα θυμώσει που δεν θα πάω σχολείο. Μα φυσικά, έλα, πάμε, πάμε. Και μην ανησυχείς, πηγαίνεις αύριο στο σχολείο, Πινόκιο. Πάμε, θέλω να γίνω πλούσιος για να ζήσω καλά με τον πατέρα μου. Πάμε, φύγαμε. Ο Πινόκιο πήγε με τον γάτο και την Αλεπού, γιατί του είπαν πως αν πάει στο μαγεμένο δάσος θα γίνει θαύμα και τα χρυσά του νομίσματα θα γίνουν 1000, ίσως και 2000 φορές περισσότερα. Α, δεν φτάσαμε ακόμα στο μαγεμένο δάσος, ε! Όχι, αλλά φτάνουμε όπου να είναι. Ναι, σύντομα, Πινόκιο, θα γίνεις πάρα πολύ πλούσιος. Πολύ πλούσιος. Ο πατέρας μου θα χαρεί τόσο πολύ. Αλήθεια? Κάποια στιγμή έπεσε η νύχτα. Ο Πινόκιο περπατούσε τόση ώρα, αλλά το μαγεμένο δάσος άφαντο. Και τότε ξαφνικά ο γάτος και η Αλεπού εξαφανίστηκαν. Κύριε Αλεπού, κύριε γάτε, πού είστε? Μα πού πήγανε, πού πήγανε? Πινόκιο, γύρνα σπίτι. Εσύ είσαι κύριε γάτε? Όχι, εδώ δεν έχει ούτε γάτο ούτε Αλεπού. Α, ένας γρίλος είσαι μονάχα. Μα δεν με θυμάσαι, είμαι ο γρίλος που είσαι στο σπίτι σου. Γύρνα πίσω, ο πατέρας ανησυχεί πάρα πολύ. Πινόκιο, πάμε μαζί σπίτι μας. Δεν μπορώ, ήρθα για να βγατήσω τα χρυσά μου νομίσματα. Όχι, Πινόκιο, μη στηρίζεσαι στα θαύματα. Έλα, ας γυρίσουμε σπίτι. Πάψε, γιατί δεν με αφήνεις ήσυχο. Φύγε γρήγορα. Πολύ καλά, Πινόκιο, κάνε ό,τι νομίζεις. Αποκοιμήθηκα, φαίνεται. Δεν πειράζει όμως. Τώρα πρέπει να βρω τον γάτο και την Αλεπού. Κύριε γάτε, κύριε Αλεπού, πού είστε? Πού είστε? Κύριε γάτο, κύριε Αλεπού, πού είστε? Εσείς ποιοι είστε? Στάσου. Έλα, δώσε μας τα νομίσματά σου, αλλιώς σε βεβαιώνω θα το μετανιώσεις. Έλα, δώσε τα νομίσματα, έλα λοιπόν. Όχι, όχι, όχι. Περίμενε. Και εμένα.
Περίμενε! Βοήθεια! Βοηθήστε με! Περίμενε, είπα! Βοήθεια! Τώρα θα δεις. Εμπρός λοιπόν, καλό παιδάκι, δώσε μου τα νομίσματα. Όχι, όχι, δεν στα δίνω, όχι! Έλα γρήγορα, δώσ' τα μου, είπα. Ποτέ δεν θα στα δώσω, να το ξέρεις αυτό, δεν τα δίνω. Ε, τι έκανες εκεί? Α, κατάπια τα νομίσματα. Τι έκανε, κατάπια τα νομίσματα. Τι θα κάνουμε τώρα? Αλήθεια τα κατάπια? Ναι. Α, έχω μια ιδέα. Ε? Βέβαια, μια φοβερή ιδέα. Άκου το σχέδιο. Κατέβαζε με! Αν τον αφήσουμε σε αυτή τη στάση ως το πρωί, τα χρυσά νομίσματα θα πέσουν από το στόμα του. Κατεβάστε με, λύστε με, γρήγορα! Τι λες, πάμε να ρίξουμε ένα λιπνάκο στο πρωί, ε? Εντάξει, πάμε! Αυτό είναι φοβερό! Τι θα κάνω τώρα! Πάλι εσύ! Τι βλέπω, χάλια είσαι, Πινόκιο. Είσαι θεά. Μπορεί. Σε παρακαλώ, κατέβαζε με κάτω. Αν μου υποσχεθείς πως θα πας αμέσως σπίτι, θα σε βοηθήσω. Το υπόσχομαι, θα πάω αμέσως σπίτι. Σε παρακαλώ, κατέβαζε. Εντάξει, Πινόκιο, θα σε κατεβάσω. Αν πεις ψέματα, η μύτη σου θα μεγαλώνει. Και θα μεγαλώνει. Το κατάλαβες, Πινόκιο? Καλημέρα. Καλημέρα, Πινόκιο. Μα που είχατε χαθεί εσείς οι δύο? Μα δεν χαθήκαμε πουθενά, εσένα ψάχναμε. Όχι, τα χρυσά μου νομίσματα. Α, εδώ είναι, ωραία. Έχεις λοιπόν τα νομίσματά σου? Ξέρετε τι έπαθα, μου επιτέθηκαν δύο ληστές και εγώ άρχισα να τρέχω, να τρέχω. Ακούμε αργότερα την ιστορία σου, Πινόκιο. Τώρα πρέπει να φύγουμε για το μαγεμένο δάσος, έλα. Εγώ όμως... Πάμε, Πινόκιο, σχεδόν φτάσαμε. Εντάξει. Και επιτέλους έφτασαν στο μαγεμένο δάσος. Αλλά ήταν ένα μέρος σχεδόν έρημο. Αλήθεια, φτάσαμε στο μαγεμένο δάσος? Βέβαια, και ο κύριος γάτος ανοίγει ένα λάκκο για να θάψεις μέσα τα χρυσά σου νομίσματα. Έλα, βάλ' τα μέσα, γρήγορα. Βάλ' τα. Πρέπει να τα θάψεις στη γη. Κατόπιν κάνεις την ευχή και τα ξεθάβεις. Α, θα τα βάλω αμέσως. Ωραία. Τώρα τι λες, Πινόκιο, πας να μας φέρεις λιγάκι νεράκι να ποτίσουμε το χώμα, ε? Ε, ωραία! Έρχομαι αμέσως, μη φύγετε! Ναι, Πινόκιο, μην ανησυχείς, μην ανησυχείς! Με το πάσο σου! Αχ, σύντομα θα έχω πάρα πολλά νομίσματα. Και ο πατέρας και εγώ θα γίνουμε πάρα πολύ πλούσιο, α, βέβαια! Τα χρυσά μου νομίσματα! Δεν είναι εδώ! Δεν είναι εδώ! Αχ, πού είναι! Είσαι μπούφος, Πινόκιο, είσαι μπούφος! Ένας μπούφος και μισός! Τι εννοείς! Οι αλεπού και ο γάτος σε ξεγέλασαν για να σου πάρουν τα χρυσά σου νομίσματα, Πινόκιο! Ψέματα! Δεν λέω ψέματα! Και τη νύχτα έκαναν τους ληστές για να σε κλέψουν! Σε ξεγέλασαν, Πινόκιο! Με ξεγέλασαν! Ο γάτος και αλεπού μου πήραν τα χρυσά μου νομίσματα! Τα νομισματάκια μου! Πάνε τα νομίσματα! Αδέ μου! Έχοντας πια καταλάβει πως τον ξεγέλασαν, ο Πινόκιο πέρασε όλη τη μέρα αναζητώντας το γάτο και την αλεπού. Πού είναι ο Πινόκιο? Απόψε τη νύχτα δεν ήρθε σπίτι. Αχ, ανησυχώ τόσο πολύ που δεν μπορώ να δουλέψω. Πινόκιο, πού είσαι? Πινόκιο, πρέπει να σε μαλώσω. Πινόκιο, πού ήσουν? Εγώ ήμουν στο σχολείο. Και τα βιβλία σου, πού είναι? Α, τα ξέχασα στο σχολείο. Αλήθεια, ήσουν στο σχολείο και εκεί ξέχασες τα βιβλία σου? Ναι, ναι.
Τι συμβαίνει, Πινόκιο, τι έπαθες? Πινόκιο, πες μου τι έπαθες. Του μεγάλωσε η μύτη επειδή είπε ψέματα. Πονάω, πατέρα. Έλα, Πινόκιο, πες την αλήθεια στον πατέρα σου. Εντάξει, πατέρα, δεν ήμουν στο σχολείο και δεν μπόρεσα να αγοράσω τα βιβλία μου επειδή ο γάτος και η αλεπού μου έκλεψαν τα χρυσά νομίσματα, αλλά εγώ φταίω για όλα. Αν είχα πάει κατευθείαν στο σχολείο δεν θα γίνει τίποτα. Ωραία, φαίνεται πως πήρες το μάθημά σου. Λοιπόν, Πινόκιο, ήσουν κακό παιδάκι, ε? Ναι, ήμουν κακό παιδάκι και ζητώ συγγνώμη. Τότε για αυτή τη φορά σε συγχωρώ. Πινόκιο! Και η καλή Νεράιδα δεν συγχώρεσε απλώς τον Πινόκιο. Του επέστρεψε και τα 5 χρυσά του νομίσματα. Ο Πινόκιο πήγε στο σχολείο όπως τα υπόλοιπα παιδιά. Και τα πήγαινε πολύ καλά. Η βαθμή του Πινόκιο μάλιστα ήταν καλύτερη από των άλλων παιδιών. Εκείνη τη μέρα ο δάσκαλος του είπε και πάλι μπράβο. Πινόκιο, ένας μπούφος είσαι μόνο. Μα γιατί το λες αυτό? Ακού να δεις, Πινόκιο, είσαι μια μαριονέτα μόνο. Δεν θα πρέπει να πηγαίνεις σχολείο. Εμείς θα με κάνετε δαντά. Ακούς, η βαθμή μιας μαριονέτας σαν τον Πινόκιο είναι καλύτερη από τις δικούς σου. Είσαι κακό, κορίτσι. Πάψτε όλοι σας, πάψτε. Τι γελάς εσύ, ένα κομμάτι ξύλο είσαι μόνο. Μια μαριονέτα σαν εσένα δεν πρέπει να πηγαίνει σχολείο. Έπρεπε να χορεύει πάνω στη σκηνή και τίποτα άλλο να μην κάνει. Κατάλαβες, Πινόκιο? Χορεύε μαριονέτα. Χορεύε μαριονέτα, έλα χορεύε. Χορεύε μαριονέτα. Θα σου δείξω εγώ. Αφήστε με, πατέρα. Φτάνει, Πινόκιο, μη μαλώνεις με κανέναν. Πατέρα, θέλω να γίνω αληθινό παιδάκι. Με κοροϊδεύουν επειδή είμαι μαριονέτα. Σε παρακαλώ, πατέρα, βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Θέλω να γίνω παιδάκι. Λυπάμαι, Πινόκιο, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ακούσέ με, αγαπημένε μου Πινόκιο. Εγώ σ' αγαπάω όπως και να είσαι. Το καταλαβαίνεις αυτό? Εξάλλου δεν είναι κακό να είσαι μαριονέτα. Μπορείς να γίνεις η καλύτερη μαριονέτα του κόσμου, αγαπημένε μου Πινόκιο. Η καλύτερη μαριονέτα στον κόσμο? Ναι, ακριβώς. Και όταν συμβεί αυτό, κανείς δεν θα σε κοροϊδέψει. Ποτέ πια. Τώρα προσπάθησε να τα πηγαίνεις καλά με τους συμμαθητές σου. Και εσύ μη μαλώνεις με τον Πινόκιο. Πατέρα, θα προσπαθήσω να γίνω η καλύτερη μαριονέτα στον κόσμο. Μπράβο, Πινόκιο, αυτό είναι. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, φίλε μου. Δεν έγινε τίποτα και εγώ λυπάμαι, Πινόκιο. Εκείνο το βράδυ, ο Πινόκιο βγήκε για να κάνει ένα θέλημα του πατέρα του. Α, τι έγινε? Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Πινόκιο. Ξέρεις, απόψε, εγώ το έσκασα από το σπίτι μου. Τι έκανες? Μη φεύγεις! Μην το κάνεις αυτό! Η μητέρα μου συνέχεια με μαλώνει. Δεν αντέχω άλλο. Θα πάω στη χώρα των παιχνιδιών. Την ξέρεις? Των παιχνιδιών? Ναι, εκεί ζουν μονάχα παιδιά. Κάθε μέρα είναι Κυριακή. Δεν χρειάζεται να διαβάζεις και μπορείς να φας όσες καραμέλες θέλεις. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Φοβερό! Τι ωραία να ζήσει εκεί, ε! Φυσικά! Θα θέλεις να έρθεις κι εσύ μαζί μου? Ναι, όμως... Έλα, πάμε! Κάθε μέρα θα κάνουμε διακόπες! Να, έρχεται η άμαξα! Έλα! Έλα, Πινόκιο! Πάμε στη χώρα των παιχνιδιών! Έλα, πάμε!
Εγώ... Λάτε, ανεβείτε, παιδιά. Έλα, Πινόκιο! Ελάτε. Έλα, Πινόκιο. Πάμε στη χώρα των παιχνιδιών. Δεν θέλεις να έρθεις, ε? Έλα, θα δεις. Θα είναι ωραία. Θα σου αρέσει. Εγώ όμως... Γη έχει πολλά παιχνίδια, μικρέ μου. Έλα μαζί μας και θα έχεις ό,τι θελήσεις. Αναρωτιέμαι πώς θα είναι αυτό το μέρος. Μάλλον θα είναι ωραίο. Εντάξει, έρχομαι. Ωραία, ανεβείτε γρήγορα. Όχι, Πινόκια, μη φεύγεις. Όχι, Πινόκια. Μα δεν θα αργήσω πολύ. Πώς κάνεις έτσι? Θα έρθω. Μα, Πινόκιο, είναι επικίνδυνο. Φύγαμε. Ω Θεέ μου! Όπως ακριβώς του είχε πει ο Λάνγουικ, στη χώρα των παιχνιδιών όλα ήταν διασκεδαστικά και δεν υπήρχε κανένας μεγάλος για να μαλώσει τα παιδιά. Ο Πινόκιο είχε σκοπό να μείνει μονάχα λίγη ώρα, αλλά έμεινε εκεί να παίζει για πάνω από 2 εβδομάδες. Ωστόσο, ένα πρωινό... Καλά που κοιμήθηκα. Άρα για με ποιον θα παίξω σήμερα? Όχι! Τα αυτιά μου έγιναν γαϊδουρινά! Αχ, τι θα κάνω τώρα! Δεν μπορώ να βγω έξω με τέτοια αυτιά! Όλοι θα γελάνε μαζί μου! Μα, τι θα... Ποιος είναι? Εγώ είμαι ο Λάνγουικ. Τα αυτιά μου έγιναν γα... Και εσύ? Τι θα κάνουμε τώρα? Ναι, τι θα κάνουμε? Τα χέρια σου! Ναι, είναι φοβερό! Τι συμβαίνει? Μεταμορφωνόμαστε σε χαϊδούρια! Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ με εμάς? Αλήθεια, τι μου λες? Πολύ ωραίο αυτό! Μα δεν είναι ωραία! Καθόλου ωραία! Θέλω να γίνετε γερά γαϊδουράκια και έτσι μπορώ να σας πουλήσω σε καλή τιμή. Τι! Χρησιμοποιείς τη χώρα των παιχνιδιών για να παρασύρεις παιδάκια σαν κι εμάς? Μην ανησυχείς και πολύ γι' αυτό. Σύντομα θα έχετε όλοι σας μεταμορφωθεί σε γαϊδούρια. Και τώρα γίνατε κανονικά γαϊδούρια. Με σκοπό του να βγάλει πολλά χρήματα, ο κακός αμαξάς έπαιρνε τα παιδιά που είχαν γίνει γαϊδουράκια και τα πουλούσε σε διάφορα μέρη. Ο Πινόκιο που τώρα ήταν γαϊδούρι, πουλήθηκε σε ένα τσίρκο. Πόσες φορές σου έχω εξηγήσει το νούμερο? Τώρα θα με ακούσεις καλά. Αν δεν δουλέψεις, δεν θα φας. Γι' αυτό φρόντισε να μάθεις γρήγορα το νούμερό μας. Τι περιμένεις λοιπόν, άιντε! Το γαϊδουράκι Πινόκιο αναγκάστηκε να μάθει πολλά δύσκολα νούμερα, ώσπου μια μέρα... Και τώρα το πιο έξυπνο γαϊδούρι του κόσμου θα παίξει εμπρός σας. Σας παρουσιάζω το Πινόκιο. Το γαϊδουράκι Πινόκιο θα περάσει μέσα από αυτό... το δαχτυλίδι της φωτιάς, και αν τα καταφέρει, θέλουμε το θερμότερο χειροκρότημά σας. Έλα, Πινόκιο! Πίδα, πίδα επιτέλους! Εντάξει. Φοβάμαι πολύ, αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Δεν θέλω να με μαστιγώσεις πάλι. Θα το κάνω. Πηγαίνω. Τα κατάφερα! Τι άχρηστο ζώο! Πάρτε αυτό το άχρηστο γαϊδούρι αμέσως από μπροστά μου!
Το γαϊδουράκι Πινόκιο είχε αποτύχει στην παράστασή του και όπως δεν μπορούσε πλέον να τους προσφέρει λεφτά, πήγαν και το πέταξαν στη θάλασσα. Βοήθεια! Βοήθεια! Ας με βοηθήσει κάποιος! Πατέρα! Πατέρα! Βοήθησέ με! Πατέρα! Πινόκιο, Πινόκιο! Αχ, είμαι ακόμα ζωντανός! Τι ωραία! Το να είσαι μαριονέτα είναι καλύτερο από το να είσαι γαϊδούρι, βέβαια! Πινόκιο, Πινόκιο, κάτι φοβερό συνέβη στον πατέρα σου, Πινόκιο! Α, τι! Στον πατέρα μου! Ο καημένος ο Τζεπέτο ξεκίνησε για να πάει να βρει το χαμένο Πινόκιο μέσα σε μια μικρή βαρκούλα. Αλλά ενώ ταξίδευε, αρρώστησε βαριά και τώρα απέμεινε λιπόθυμος εκεί μέσα. Έλα, γρήγορα, τρέχα, τρέχα! Πατέρα! Αυτός είναι ο πατέρας σου? Μάλιστα! Σας παρακαλώ! Πρέπει να τον βοηθήσετε! Γρήγορα! Λυπάμαι, μικρέ μου, αλλά δεν γίνεται! Η θάλασσα είναι γεμάτη από ανθρωποφάγες φάλαινες! Τι! Ανθρωποφάγες φάλαινες! Πατέρα! 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 Πινόκιο! Όχι! Η σαρκοβόρος φάλαινα θα επιτεθεί στη βαρκούλα του Τζεπέτο? Πατέρα! 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 Το πιθανότερο είναι να τον έχει φάει φάλαινα! Νομίζω ότι χάνεις το χρόνο σου, παιδάκι μου. Ο πατέρας μου δεν έχει πεθάνει. Ο πατέρας μου είναι ζωντανός. Είναι ζωντανός. Είσαι ζωντανός. Ξέρω ότι είσαι καλά. Πατέρα μου. Πατέρα! Είχαν ήδη περάσει αρκετές μέρες από τη μέρα που άρχισε η αναζήτηση του Πινόκιο, αλλά ακόμα κανένα ίχνος του πατέρα του. Hey, φιλαράκο, κοιμόμουρ και με ξύπνησες. Συγγνώμη, λυπάμαι κύριε Δελφίνη, μήπως έχετε δει τον πατέρα μου? Δεν είμαι σίγουρος. Μέσα σε μια τεράστια φάλαινα. Σε μια φάλαινα πολύ μεγάλη? Ναι, σε αυτή. Μήπως ξέρετε που θα τη βρω, κύριε Δελφίνη? Όχι, δεν το ξέρω, ούτε και θέλω να τον μάθω. Μα γιατί? Γιατί? Γιατί όποιος την είδε δεν έμεινε ζωντανός, γι' αυτό. Ο δικός μου πατέρας είναι ζωντανός, κατάλαβες? Μάλλον αδύνατο το βλέπω. Η φάλαινα έχει φάει πολλούς φίλους μου, κατάλαβες? Τι είναι? Αυτή είναι η γιγάντια φάλαινα και έρχεται κατά δω. Βοήθεια!
καλά είμαι. Μάλλον βρισκόμαστε στο στομάχι της Βάλαινας. Πρέπει να βγούμε από εδώ πέρα. Μπορούμε να προσπαθήσουμε. Α, κοιτάξτε εκεί ένα φως. Ίσως να μας δείχνει την έξοδο. Έλα, πάμε κοντά του, έλα. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω. Α, μικρινιάζει, σε παρακαλώ, έλα. Πάμε πιο κοντά εκεί πέρα. Πινόκιο, λατρεμένο μου παιδί. Πινόκιο, Πινόκιο, Πινόκιο. Πατέρα. Αχ, πατέρα, πατέρα. Εσύ είσαι πραγματικά παιδί μου, εσύ είσαι. Ο πατέρα μου έλειψες πολύ. Και εμένα, πίστευα πως δεν θα σε ξανάβλεπα ποτέ, αχ. Και τώρα, πάμε στο σπίτι μας, έτσι πατέρα. Έλα, πάμε σπίτι μας, πατέρα. Ναι. Αχ. Δεν μπορώ να περπατήσω. Πέρασα τόσο καιρό καθισμένος εδώ που δεν μπορώ να περπατήσω. Έλα, προσπάθησε, πατέρα, έλα. Πάμε. Άσε μας να βγούμε! Άσε μας να βγούμε! Αυτό πρέπει να είναι το ρουθούνι της. Ας προσπαθήσουμε να την καργαλήσουμε. Είμαστε, Πινόκιο, μην ανησυχείς, εδώ είμαστε. Α, πατέρα, ξύπνω, πατέρα, πατέρα. Καλά είναι, μόνο που κατάπια λίγο νεράκι, καλά είναι. Αχ, ευχαριστώ, κύριε Δελφίνη. Χαρά μου. Χάρη στο Δελφίνη, ο Πινόκιο και ο Τζεπέτο κατάφεραν να γυρίσουν σπίτι του, σόι και αυλαβείς. Όμως ο Τζεπέτο αρρώστησε και πάλι και έπρεπε να μένει συνέχεια στο κρεβάτι. Ο Πινόκιο φρόντιζε πολύ καλά τον πατέρα του. Κάθε βράδυ στεκόταν στο προσκεφάλι του. Όμως χρειαζόταν χρήματα για να αγοράσει φάρμακα και φαγητό για τον πατέρα του. Γι' αυτό εργαζόταν τόσο σκληρά. Και τα βράδια, ο Πινόκιο έκανε τα μαθήματά του.
Πινόκιο, τι καλό παιδάκι που έχεις γίνει. Αγαπάς πραγματικά τον πατέρα σου και αυτό αξίζει μια ανταμοιβή, μικρέ μου φίλε. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να σε μεταμορφώσω σε αληθινό αγόρι. Αδειώστε. Αντίο, Πινόκιο. Να είσαι πάντα καλό παιδί. Πινόκιο, Πινόκιο, ξύπνα, ξημέρωσε, Πινόκιο, 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 ξύπνα, ξύπνα, Πινόκιο, γρήγορα. Άσε με. Μεταμορφώθηκα σε αληθινό παιδάκι! Δεν είμαι πια μαριονέτα! Πατέρα, μεταμορφώθηκα σε αληθινό παιδάκι! Κοίτα! Κοίτα, πατέρα! Κοίτα τα χέρια μου! Κοίτα τα χέρια μου! Δεν είναι ξύλινα, είναι αληθινά! Κοίτα με, πατέρα, κοίτα με! Κοίτα με! Είσαι πραγματικά ο μικρούλης μου, Πινόκιο! Μα φυσικά, είμαι ο γιος ο Πινόκιο, πατέρα! Είσαι πια άρρωστος, πατέρα! Έτσι είναι, παιδί μου, Πινόκιο! Να το θαυμάσαι σήμερα! Ω, αγαπημένο μου, Πινόκιο! Ω, Πινόκιο, τι ωραία να σε βλέπουμε αληθινό αγόρι! Και να θυμάσαι πάντα να αγαπάς τον πατέρα σου και να είσαι καλό παιδί! Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Γιάννης Ιφαντής, Χρύσα Σαμαρά, Δημήτρης Λιακάκος. Σκηνοθεσία Χρύσα Σαμαρά.